Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Είμαστε στο 18ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και θα προσπαθήσω με τη βοήθεια του Θεού να δούμε τι λέγει. Στο 17ο κεφάλαιο του προηγούμενου, για να συνδεθούμε, μίλησε για τον ένα από τους 7 αγγέλους που έδειξε στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη την καθαίρεση της πόλεως, της πόρνης, και για τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα. Και μετά στη συνέχεια ο άγγελος ερμήνευσε αυτό το μυστήριο που είδε ο Απόστολος. Του είπε ότι αυτή η γυναίκα, την είδε τη γυναίκα να μεθά από το αίμα των Αγίων και το αίμα των μαρτύρων του Ιησού, και έμεινε κατάπληκτος. Και στη συνέχεια του είπε ότι ο άγγελος θα του ερμηνεύσει το μυστήριο της γυναικός και το μυστήριο του θηρίου που εβάσαζε τη γυναίκα επάνω του, που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Και του λέγει ότι το θηρίο το οποίο είδες, που υπήρχε και δεν υπάρχει, θα ανέβει από την Άβυσσο και θα πάει στην τιμωρία. Και τα 7 κεφάλια είναι 7 όροι πάνω στα οποία κάθεται η γυναίκα εκείνη. Και είναι 7 βασιλείς. Οι 5 έφυγαν, ο ένας υπάρχει και ο άλλος ακόμα να έρθει. Και το θηρίο το οποίο είδες, του λέγει, και αυτός είναι ο 8ος βασιλιάς, ο οποίος υπάγει και αυτός εις τον όλεθρο. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες είναι 10 βασιλιάδες, οι οποίοι δεν έλαβαν ακόμα τη βασιλεία και θα λάβουν μια σύντομη βασιλεία και θα πάνε κι αυτοί εις τον όλεθρο μαζί με το θηρίο. Αυτοί θα πολεμήσουν εναντίον του Χριστού, εναντίον του αρνίου, και το αρνίο θα τους νικήσει, γιατί το αρνίο, ο Χριστός, είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων, και αυτοί που είναι μαζί του είναι κλητοί και εκλεχτοί και πιστοί. Και στη συνέχεια ερμηνεύει ο άγγελος και του λέγει ότι τα ύδατα τα οποία είδες, πάνω στα οποία κάθεται αυτή η γυναίκα η πόρνη, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσες. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες και το θηρίο, αυτοί θα μισήσουν αυτήν την πόρνη γυναίκα και θα την καταφάγουν και θα την κατακάψουν και θα την αποτελειώσουν αυτοί. Διότι ο Θεός έτσι επέτρεψε αυτοί ήδη να καταστρέψουν τη γυναίκα αυτή την ακάθαρτη, την οποία έβλεπε μέσα στο όραμα αυτό ο προφήτης και ευαγγελιστής Ιωάννης. Λέγει στη συνέχεια, 18ο κεφάλαιο, στίχος 1. Μετά τα αυτά είδων άλλων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα εξουσία μεγάλην, και η γη εφωτίστε εκ της δόξης αυτού. Μετά από αυτά που είδε λοιπόν, είδε έναν άλλον άγγελο, ο οποίος κατέβαινε από τον ουρανό και είχε μεγάλην εξουσία, και γη εφωτίστηκε από την δόξα και τη λαμπρότητά του. Βλέπετε, οι άγγελοι του Θεού, ως απεσταλμένοι του Θεού, έχουν εξουσία από τον Θεό μεγάλη, για να κάνουν αυτό το οποίο ο Θεός τους έδωσε εντολή. Και στη συνέχεια οι Άγιοι Άγγελοι περιπατούν μέσα στο φως του Θεού. Δεν είναι σκοτεινά τα έργα των Αγίων Αγγέλων, ούτε τα έργα των Αγίων του Θεού. Ούτε τα έργα του Θεού είναι σκοτεινά. Τα έργα του Θεού είναι γεμάτα φως. Και τα έργα των Αγγέλων και τα έργα των Αγίων και η παρουσία των Αγίων και των Αγγέλων είναι γεμάτη φως. Στίχος 2. Και έκραξεν εν ισχυρά φωνή λέγον, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη και γένετο κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου
και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μεμισημένου. Αυτό λοιπόν ο άγγελος, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό με μεγάλη εξουσία και μέσα σε φως και φωτίστηκε όλη η γη από την δόξα του, εφώναξε με ισχυρά φωνή και είπε: «Έπεσε η μεγάλη Βαβυλώνα και έγινε κατοικητήριο των δαιμόνων και καταφύγιο για κάθε ακάθαρτο πνεύμα και για κάθε ακάθαρτο και μισητόν όρνεων». Έτσι η Βαβυλώνη μεγάλη, αυτό το όραμα, αυτή η γυναίκα, αυτή η πόλη, αυτή η κατάσταση, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς ποια ήταν και ποια είναι αυτή η μεγάλη Βαβυλώνα, η οποία όμως τελικά πέφτει και γίνεται κατοικητήριο των δαιμόνων και γίνεται καταφύγιο κάθε ακαθάρτου πνεύματος και κάθε ακαθάρτου και μεμισημένου πτηνού ορναίου. Γιατί? Διότι λέγει στο στίχον 3, «Εχ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής πέποκαν πάντα τα έθνη και οι βασιλείς της γης μετά αυτής επόρνευσαν και οι έμποροι της γης εχ της δυνάμειος τους τρίνους αυτής επλούτησαν». Διότι λέγει από το μεθυστικό κρασί της πορνείας της ήπιαν όλα τα έθνη και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μαζί της και οι έμποροι όλου του κόσμου επλούτησαν από τη χλυδή της ακολασίας της. Βλέπετε πόσο άσχημη κατάσταση είναι αυτή η περιγραφή, σε πόση άσχημη κατάσταση περιγράφει αυτήν την πόρνη με την οποία αμάρτησαν και μολύθησαν και πόρνευσαν όλα τα έθνη και οι βασιλιάδες της γης και οι έμποροι όλου του κόσμου. Είπαμε ότι όλα αυτά είναι ενίγματα, είναι μυστήρια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Άλλοι μιλούν για τη Ρώμη, η οποία ήταν πόλη ισχυρά και η οποία στη συνέχεια έκανε όλα εκείνα τα κακά κατά των χριστιανών και εξέπεσε και έγινε όλη αυτή η κατάσταση στην οποία επικολούθησε. Άλλοι λένε ότι είναι μια άλλη κατάσταση, μια ιδεολογία, μια κατάσταση αμαρτίας τέλος πάντων, η οποία έχει μολύνει και έχει κάνει όλα τα έθνη και τους βασιλείς και τους εμπόρους, όλους τους επιφανείς δηλαδή που κατευθύνουν τις τύχες του κόσμου, να έχουν μολυθεί με την δική της ακολασία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Θα φανεί συν το χρόνο πώς ερμηνεύονται όλα αυτά τα πράγματα. Στη συνέχεια λέγει στο στίχον 4 «Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν, έξερθε εξ αυτής ο λαός μου, ή να μη συγκοινωνήσετε τις αμαρτίες αυτής και να μη εκ των πληγών αυτής λάβετε». Μετά ακούγε μια άλλη φωνή ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής από τον ουρανό, η οποία λέγει «Έξερθε εξ αυτής ο λαός μου, εσύ λαέ μου βγες έξω μακριά από αυτήν για να μην λάβεις μέρος στις αμαρτίες της και να μην δεχθείς τις συμφορές της». Βλέπετε, ο Θεός διατάζει τον λαόν του, τους αδικούς του ανθρώπους, τον εκλεκτό λαόν του, τον λαόν της Εκκλησίας, τον λαόν ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν και θέλει να είναι αφιερωμένος σε Αυτόν, και του λέγει εσύ να φύγεις από αυτήν την πόλη, από αυτήν την κατάσταση, να μην έχεις καμιά σχέση με αυτήν, για να μην συγκοινωνήσεις με τις αμαρτίες της και για να μην εδεχθείς κι εσύ τις συμφορές της. Αυτό είναι μια εντολή του Θεού που συχνά πυκνά λέγεται και στην Παλιά Διαθήκη, όπου ο Θεός διατάζει τον λαόν του και τους ανθρώπους τους δικούς του να διαχωρίσουν τη θέση τους, να φύγουν από τον χώρο, από τον τόπο εκείνων της αμαρτίας, της απιστίας, της ακολασίας,
και να μην έχουν καμιά επικοινωνία με αυτήν την κατάσταση. Αυτό, αδελφοί μου, είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όλοι και στην απλή καθημερινή μας ζωή. Να μην εγγίζομαι πάνω σε πράγματα τα οποία είναι πράγματα όχι κατά Θεόν. Δεν είναι καθαρά πράγματα. Πράγματα τα οποία έχουν μέσα αμαρτία. Πράγματα τα οποία είναι ακάθαρτα. Πράγματα τα οποία είναι βδελιχτά ενώπιον του Θεού. Πράγματα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα. Εμείς να αποφεύγουμε να έχουμε σχέση με όλα αυτά, για να μην γίνομαι συγκοινωνία, να μην γίνομαι υπεύθυνοι κι εμείς και να κοινωνήσουμε με όλη αυτή την αμαρτία η οποία καλύπτει αυτές τις καταστάσεις, και βέβαια να μην γίνομαι στη συνέχεια και δέχτες των πληγών, των συφορών οι οποίες επακολουθούν αυτές όλες τις καταστάσεις. Και όχι μόνο για να αποφύγουμε τις πληγές, αλλά και διότι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Και οι πατέρες της Εκκλησίας, επειδή σαν ταπεινοί άνθρωποι, δεν έλεγαν ότι εγώ δεν κινδυνεύω και εγώ δεν θα πέσω και εγώ δεν θα αμαρτήσω και εγώ θα προσέχω και εντάξει δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν είμαι μωρό, δεν είμαι μικρό παιδί, δεν κινδυνεύω κτλ. Δεν έλεγαν έτσι οι πατέρες. Αυτά τα λέει μόνο ένας υπερήφανος άνθρωπος, ο οποίος νομίζει ότι θα τα καταφέρει. Αλλά θα τα καταφέρει την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη. Την τέταρτη θα την πατήσει. Γιατί οι δαίμονες, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πολλές φορές αποσύρουν τον πόλεμο και ξεθαρεύει ο άνθρωπος. Και μπορεί να κυκλοφορεί ανάμεσα σε χώρους και τόπους και ανθρώπους αμαρτίας και να μην αισθάνεται ότι σκανδαλίζεται ή ότι τέλος πάντων βλάπτεται. Και ξεθαρεύει και δεν προσέχει ύστερα. Αφήνει την προσοχή σου, λέει, αφού δεν με πειράζει, δεν ενοχλούμε, δεν με εγγίζει εμένα αυτό το πράγμα. Και αφού ξεθαρεύσεις και αφού σε βρει σε μια κατάσταση έτσι αμέλειας και αδιαφορίας και ξεγνιασάς, σου δίνει μια από πάνω και σε κάνει πτώμα. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος προσέχει. Ο ταπεινός άνθρωπος λέει, εγώ δεν εκατεύομαι, δεν πατώ πάνω σε σάπια σανίδια. Δεν λέω ότι δεν θα αμαρτήσω, δεν ξέρεις τι γίνεται. Προσέχει, αποφεύγει τα αίτια. Δεν μπαίνει μέσα στα αίτια, κυρίως όσον αφορά, ας πούμε, τις αιτίες της αμαρτίας. Γιατί ξέρετε ότι είναι μεγάλη σοφία κανείς να αποφεύγει τα αίτια της αμαρτίας. Οι πατέρες έφτασαν να πούν ότι ελάχιστοι, ίσως κανένας άνθρωπος δεν είναι ακίνδυνος όταν εκτίθεται μέσα στα αίτια. Και όταν λέω αίτια, εννοώ, ας πούμε, τις αιτίες της αμαρτίας. Εκθέτεις τον εαυτό σου και δεν προσέχεις. Και επειδή για ένα διάστημα χρόνου νομίζεις ότι πλέον δεν κινδυνεύεις, ξεθαρεύεις. Μα αυτό θέλει και ο διάβολος. Σε αφήνει εκεί να ξεθαρεύσεις. Θα έρθει η ώρα σου που θα σε βρει πάνω στη στροφή και θα σε διαλύσει. Έτσι κάμνει. Ενώ ο σοφός ο άνθρωπος προσέχει. Τα φεύγει όλα και δεν αφήνει πράγματα αιτίες πτώσεως. Γιατί λέει δεν ξέρεις τι γίνεται. Άνθρωποι είμαστε, αδύνατοι είμαστε. Γιατί να έχω τον πειρασμό μες στα πόδια μου. Γιατί να έχω την αιτία της αμαρτίας μπροστά μου. Δεν ξέρουμε κάποια στιγμή σε ποια κατάσταση θα βρεθούμε, ώστε με μια απλή κίνηση της υπάρξεώς μας να καταστρέψουμε ό,τι ο Θεός οικοδόμησε με το άπειρο έλεος Του μέσα στην ψυχή μας. Είναι λοιπόν τέχνη σοφίας το να προσέχεις και να φεύγεις. Αυτό που έλεγαν οι πατέρες, φεύγε και σώζου, ήταν πολύ σοφό. Φεύγε και σώζου, μην κάθεσαι εκεί που βλέπεις ότι έχεις κίνδυνο αμαρτίας. Κόψε κάθε δυνατότητα να πάεις να αμαρτήσεις. Διότι
δεν έχει κανένας από εμάς, κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη. Δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Ο εαυτός μας πολλές φορές μας επρόδωσε, πολλές φορές μας απογοήτευσε, πολλές φορές μας απάτησε. Ο εαυτός μας δεν είναι πάντοτε κύριος, γιατί όταν έρχεται η ώρα που λειτουργούν τα πάθη μέσα του, μπορεί να τα καταστραφεί ολόκληρος. Και αυτό μας απέδειξε και η ιστορία της Εκκλησίας και οι πατέρες δεν εντράπηκαν να περιγράψουν πτώσεις Αγίων και ασκητών και μεγάλων οσίων και ασκητών και αγωνιστών που έπεσαν διότι δεν πρόσεξαν τα αίτια. Διότι ενόμισαν ότι έφτασαν στην απάθεια πλέον και δεν κινδυνεύουν. Και αδιαφορήσαντες για τα αίτια βρέθηκαν ξαφνικά να κυλίονται μέσα στην αμαρτία και να κάνουν ακόμα και μεγάλα εγκλήματα. Και δεν τα απεσιώπησαν αυτά οι Άγιοι για να μας διδάξουν. Και έχουμε το μεγάλο παράδειγμα του προφήτου Δαβίδ, ο οποίος ήταν προφήτης. Δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Ήταν προφήτης και μάλιστα τέτοιος προφήτης, όπου ο Θεός είπε ότι ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, είναι όπως εμένα. Εύρω Δαβίδον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, λέει ο Θεός. Είναι όμοιος με μένα. Δηλαδή σκεφτείτε πόση αρετή είχε, πόση αγιότητα είχε, ώστε ο Θεός να πει ότι αυτός ο άνθρωπος μου μοιάζει απόλυτα. Κι όμως, επειδή δεν πρόσεξε ο Δαβίδ και επειδή όταν ελούε το Ιβυρσαβέ εκάθισε και είδεν αυτήν τη γυναίκα όταν ελούε το και άφησε τον εαυτό του απρόσεχτο, εχμαλωτίστηκε εις το πάθος αυτό της μοιχείας, εμίχευσε με τη γυναίκα εκείνη, εσκότωσε τον άντρα της, έτσι. Και ενώ ήταν προφήτης του Θεού και σε τέτοια μέτρα μεγάλα αγιότητος, προφητείας και χάριτος, έγινε και μοιχός και φωνιάς. Μετενόησε βέβαια. Ο Θεός επέστρεψε, δέχθη την μετάνοιά του. Του ξανάδωσε το χάρισμα της προφητείας και όλα. Αλλά έπεσε. Έπεσε γιατί δεν επρόσεξε. Εάν επρόσεχε τον εαυτόν του και δεν άφηνε τον εαυτό του ελεύθερο, δεν θα έπεφτε. Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν, είναι μεγάλη σύνεση στον άνθρωπο να μην αφήνει τον εαυτό του εκτεθειμένον. Να μην λέει ότι εντάξει δεν έχω φόβο εγώ τώρα. Είμαι 80-90 χρονών άνθρωπος, δεν κινδυνεύω. Να σας πούμε, εμείς που είμαστε πνευματικοί και 90 χρονών άνθρωπον είδαμε να πέφτει και 100 χρονών άνθρωπον είδαμε να πέφτει. Και άνθρωπον ετοιμοθάνατον ακόμα, ετοιμοθάνατο, έτοιμο να παραδώσει ψυχή του στον Θεό και να πολεμείται σε αμαρτίες, εσχρές και τα λοιπά και να βρίσκει σε κατάσταση δηλαδή επικίνδυνη. Πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί μου. Η ταπείνωση συνεπάγεται προσοχή. Ο εγωιστής άνθρωπος δεν προσέχει γιατί νομίζει ότι θα καταφέρει. Ας κοιτάξουμε καθένα στον εαυτό μας και θα καταλάβουμε ότι όποτε δεν προσέξαμε, εκεί την επατήσαμε. Αυτό είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Λέει, θα βάλεις, ξέρω εγώ, την τηλεόραση και θα την ανοίξεις. Βρέστε με ένα που δεν την ανοίγει. Ένα, όχι δεύτερο. Εντάξει, τι πας να μου απαντήσετε, ξέρω την απάντηση. Θα έχω, λέει, την τηλεόραση και δεν θα την ανοίξω. Θα την ανοίξει τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο. Έχετε μέσα στην κρεβατοκάμαρη σου και να σου πω εγώ πότε θα την ανοίξει. Θα έρθει η ώρα που θα βρεθεί σε μια αδυναμία και θα σε ξυπνήσει ο πειρασμός ακριβώς την ώρα που να αρχίσει η εκπομπή εκείνη, πώς τη λένε, το έργο, ξέρω εγώ. Θα γίνουν όλα, θα έρθουν όλα βολικά. Θα έρθουν όλα δεξιά και τακτοποιημένα. Θα σου τακτοποιήσει όλα. Είναι καλός στις οργανώσεις, στην οργάνωση αυτών των πραγμάτων ο διάβολος, προκειμένου να μας δώσει μια και να πάμε. Αν έχει κανένα τέτοιο γενναίο από εσάς, πράγματι, εγώ ομολογώ δεν είμαι τόσο γενναίος, γι' αυτό και δεν έχω γιατί φοβάμαι. Εσείς που είσαστε γενναίοι, να τις έχετε. Και βάζω και μέσα στο μάτι των παιδιών τους και μέσα στο μάτι, ας πούμε, νέων ανθρώπων. Ο Θεός να φυλάει πραγματικά
Τι μπορεί να γίνει μέσα στις ψυχές νέων ανθρώπων με όλη αυτή τη δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι σήμερα να μολύνουν την ψυχή τους. Λοιπόν, βγαίστε, λέει, φύγετε μακριά από αυτόν την κατάσταση, να μην συγκοινωνείτε με τις αμαρτίες της. Στίχος 5, ότι εκολύθησαν αυτοί σε αμαρτία άχρη του ουρανού και μνημόνευσε ο Θεός τα δικήματα αυτής. Γιατί οι αμαρτίες αυτής της κατάστασης, της πόλης, της πόρνης αυτής έφτασαν μέχρι τον ουρανό και θυμήθηκε ο Θεός τις ανομίες της. Στίχος 6. Απόδοτε αυτή ως και αυτή απέδοκε και διπλώσατε αυτή διπλά κατά τα έργα αυτής, εν το ποτηρίο εκέρασεν και ράσατε αυτή διπλούν. Αρχίζει τώρα να περιγράφει την τιμωρία αυτής της καταστάσεως και λέγει: αποδώστε της όσα και αυτή σας απέδωσεν και δώστε της τα διπλάσια και διπλώσατε αυτή διπλά, ξεπληρώσετε της το διπλάσιο από ό,τι έκαμε. Και με το ποτήριο με το οποίο σας εκέρασε, κεράστε την διπλά. Στίχος 7. Όσα εδόξασεν εαυτήν και στρινίασεν, το σου τον δότε αυτή βασανισμόν και πένθος. Ότι εν την καρδία αυτής λέγει ότι κάθιμη καθώς βασίλισσα και χειραούκιμη και πένθος σου μη είδω. Διότι αυτή λέγει εδόξασεν τον εαυτόν της και όσοι ήταν η ακολασία της, τόσα βάσανα και πένθος δώστε της. Γιατί λέει μέσα της, είναι τόση αφροσύνη της που λέει μέσα της, εγώ κάθομαι σαν βασίλισσα, δεν είμαι χείρα και δεν θα γνωρίσω το πένθος. Στίχος 8. Δια τούτο εν ημέρα μια ύξους είναι πληγέ αυτής, θάνατος και πένθος και λοιμός και εν πυρή κατακαυθίσετε, ότι ισχυρός Κύριος Θεός ο κρίνας αυτήν. Γι' αυτό λέγει αυτή που νομίζει ότι είναι σαν βασίλισσα και δεν είναι χείρα και δεν είναι σε κατάσταση πένθος και δεν πρόκειται να περάσει τίποτα από όλα αυτά, μέσα σε μια μέρα θα τη βρουν όλες τις φορές και ο θάνατος και ο πένθος και η πείνα και θα κατακαεί ολόκληρη. Γιατί Κύριος ο Θεός είναι αυτός ο οποίος την κρίνει και την καταδίκασε. Στίχος 9. Και κλάψουσιν αυτήν και κόψονται επ' αυτή οι βασιλείς της γης, οι μεταυτής πορνεύσαντες και στρινιάσαντες όταν βλέπωσιν τον καπνό της πυρώσεως αυτής. Θα την κλάψουν και θα την θρηνήσουν οι βασιλείς της γης, αυτοί που επόρνευσαν μαζί της όταν δουν τον καπνό της πυρπολήσεώς της. Στίχος 10. Απομακρώθενες τότες δια των φόβων του βασανισμού αυτής, λέγοντες ουέ ουέ, η πόλη η μεγάλη, η Βαβυλών, η πόλη ισχυρά, ότι μια ώρα ήρθε η κρίση σου. Θα στέκονται μακριά φοβισμένοι για τα βάσανά της και θα λένε αλίμονο, αλίμονο η μεγάλη πόλη, η Βαβυλώνα, η δυνατή πόλη, σε μια ώρα ήρθε η τιμωρία σου. Και οι έμποροι της γης κλάψουσιν και πενθήσουσιν επ' αυτή, ότι τον γόμον αυτόν ουδείς αγοράζει ουκέτη. Και οι έμποροι της γης θα κλάψουν και θα πενθήσουν για αυτήν, γιατί κανένας πια δεν θα αγοράζει το εμπόρευμά τους. Διαβάζω αυτά τα οποία είναι περιγραφικά και θα σας πω μετά μερικά σχόλια. Στίχος 12. Γόμων χρυσού και αργύρου και λίθου τιμίου και μαργαρίτου και βυσσίνου και πορφύρας και σιρικού και κοκκίνου και παν ξύλων θύινων και παν σκεύος ελεφάντινων και παν σκεύος εξύλου τιμιωτάτου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου. Στίχος 13. Και κοινάμωμων και άμωμων και θυμιάματα και μύρων και λίβανων και ίνων και έλων και σεμίδαλη και σίτων και χτίνη και πρόβατα και ύπων και ρεδών και σωμάτων και ψυχάς ανθρώπων. Αυτά όλα τα εμπορεύματα είναι χρυσάφιν και ασήμι, είναι πολύτιμη λίθη και μαργαριτάρια, ακριβά λινά και πορφύρες, με ταξωτά και κόκκινα και κάθε είδους αρώματα και κάθε αντικείμενο φιλτισένιο, κάθε σκεύος από πολύτιμο ξύλο και χαλκόν και σίδερο και μάρμαρο, κανέλα και αλυφές θυμιάματα, μύρο, λιβάνι, κρασί, λάδι, σιμιγδάλι και σιτάρι, ζώα και πρόβατα, άλογα και αμάξια, κορμιά για πούλημα και ζωές ανθρώπων.
όλα αυτά ήταν τα εμπορεύματα. Και συνεχίζει, στίχος 14, «Και η οπόρα της επιθυμίας της ψυχής σου απόλετο από σου και πάντα τα λιπαρά και τα λαμπρά πήρθεν από σου και ουκέτι ουμή αυτά ευρύσεις». Όλα αυτά λοιπόν τα πολύτιμα, τα πλούσια, τα, ξέρω εγώ, αυτά τα αμύθιτα πράγματα, όλα αυτά που επιθυμούσαν η ψυχή σου έφυγα μακριά από σέναν και όλα τα πλούτη και λαμπρότητες χάθηκαν για σένα και δεν θα τα ξαναβρεις ποτέ. Βλέπετε πόσο μάταια είναι όλα αυτά τα πράγματα, πόσο μάταια είναι και πόσο δεν μπορεί κανείς να αναπαυθεί πάνω σε αυτά και αλίμονο στον άνθρωπον εκείνον ο οποίος αναπαύεται και αναπαύει την ψυχή του πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα. Στίχος 15. «Οι έμποροι τούτων, οι πλουτίσαντες από αυτής, απομακρώθες στήσονται δια των φόβων του βασανισμού αυτής κλαίοντες και πενθούντες. Όσοι εμπορεύτηκαν με αυτά και πλούτησαν σε αυτή την πόλη, από φόβο και τα βάσανά της θα στέκονται μακριά και θα κλαίνε και θα πενθούν, λέγοντες, ουέ, ουέ η πόλη, η μεγάλη, η περιβεβλημένη βύσινον και πορφυρούν και κόκκινον και χρυσωμένη, εν χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες, ότι μια ώρα ηρημώθη ο το σούτος πλούτος». Όλοι αυτοί λοιπόν θα κλαίνε και θα λένε «Αλίμονον, αλίμονον η μεγάλη πόλης, η ντυμένη τα ακριβά λινά και την πορφύρα και τα κόκκινα, η στολισμένη με χρυσάφια και πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Μέσα σε μια ώρα εξαφανίστηκε όλος αυτός ο μεγάλος πλούτος». Μέσα σε μια ώρα χάθηκαν όλα αυτά. Στίχος 17. «Και πας κυβερνήτης και πας ο επιτόπων πλέον και ναύτε και όσοι την θάλασσα εργάζονται από μακρόθεν έστησαν». 18. «Και έκραζο βλέποντες των καπνών της πυρώσεως αυτής λέγοντες τι σώμη ομοία τη πόλη τη μεγάλη». Όλοι οι κυβερνήτες των πλοίων και όσοι ταξιδεύουν στη θάλασσα, οι ναύτες και όσοι δουλεύουν στη θάλασσα στάθηκαν από μακριά και βλέποντας τον καπνό της πυρκαγιάς έκραξαν «Υπήρξε ποτέ πόλη τόσο μεγάλη σαν αυτή την πόλη». Βλέπετε, περιγράφει όλη αυτή την καταστροφή. Περιγράφει τον πλούτον της, την απέραντη και αμύθιτη την ευδαιμονία της, πως σε μια ώρα, σε λίγο χρόνο όλα αυτά καταστράφηκαν, όλα αυτά κάηκαν, όλα αυτά χάθηκαν και έγινε ένα θέαμα παράδοξο σε όλον τον κόσμο. Και τι έκαναν αυτοί, στίχος 19. «Και έβαλον χούν επί τα σκεφαλάς αυτών και έκραζον κλαίοντες και πεθούντες λέγοντες ουέ, ουέ, η πόλη η μεγάλη εν οι επλούτησαν πάντες οι έχοντες τα πλοία εν τη θαλάσση εκ της τιμιότητος αυτής ότι μια ώρα ηρημώθη. Και έβαλαν χώμα πάνω στα κεφάλια τους και έκραζαν λέγοντες και πενθούντες αλίμονον, αλίμονον η πόλη η μεγάλη όπου επλούτησαν από τον πλούτον της όσοι έχουν καράβια μέσα στη θάλασσα». Όλα αυτά χάθηκαν μέσα σε μια ώρα. Ξέρετε ότι τα έργα των ανθρώπων, τα έργα της καθημερινότητάς μας δηλαδή, έχουν τη σφραγίδα της προσκαιρότητας, είναι πρόσκαιρα πράγματα και χάνονται ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι αιώνια, δεν είναι μένοντα, δεν μένουν αυτά τα πράγματα. Ό,τι και να έχεις, ό,τι και να είσαι, όποιος και να είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, όλα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμα να καταρρεύσουν. Γι' αυτό δεν μπορεί η ψυχή του ανθρώπου να αναπαυθεί σε πράγματα πρόσκαιρα, πράγματα ανθρώπινα, πράγματα φθαρτά, πράγματα παρερχόμενα. Και αν ο άνθρωπος τρόποντινά αφήσει τον εαυτό του να αναπαυτεί πάνω σε αυτά, τότε η ψυχή μας από μόνη της θα γεμίσει φόβους, θα γεμίσει ανασφάλειες, θα γεμίσει άγχος, διότι αισθάνεται ότι εκεί που κάθεται δεν έχει ασφάλεια. Σαν να κάθεσαι πάνω σε έναν ωραίο θρόνο, ο οποίος όμως είναι φουσκωμένος από αέρα.
είναι ωραίος, είναι ξέρω εγώ αναπαυτικός, είναι χρυσός, είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σαν το θρόνο του Καρνάβαλου. Δεν τον έχω δει βέβαια, αλλά φαντάζομαι πως θα είναι. Και θύνεται τον βασιλιά Καρνάβαλο που κάθεται εκεί και νομίζει είναι βασιλιάς. Λοιπόν, και ξαφνικά μια καρφίτσα, έναν ντίνγκ έτσι ας πούμε, και να μπαμ και πάνε όλα κάτω. Πάει και ο βασιλιάς κάτω. Έτσι είναι τα ανθρώπινα. Και όχι μόνο τα ανθρώπινα στην προσωπική μας ζωή. Δέστε τι πάθαμε τώρα ας πούμε με την οικονομική κρίση. Πόσες μέρες διήρκησε ας πούμε. Ακούγαμε κάθε μέρα έπεσε μια τραπεζά, αύριο τρεις τραπεζά, αύριο πέντε τραπεζά, αύριο δέκα τραπεζές. Έπιασε τον κόσμο όλων οι κρίσεις οικονομικοί. Μπήκαν όλοι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ξέρει ούτε αν υπάρχει, ούτε αν δεν υπάρχει, ούτε αν μπαίνεις, ούτε αν βγαίνεις, ούτε μπορεί να καταλάβεις τι γίνεται. Σε πέντε μέρες, δέκα μέρες άλλαξε όλο το παγκόσμιο σκηνικό. Πολύ περισσότερο στη ζωή μας, έτσι. Κάθου, εφραίνου, φάγε, πήγε εφραίνου, αλλά νομίζεις ότι αυτά τα πράγματα θα σου δώσουν ανάπαυση, είναι αδύνατο. Και αν η ψυχή σου θέλει να αναπαυθεί πάνω σε αυτά, θα ζει με το φόβο ανά πάσα στιγμή του αφανισμού. Έτσι ξαπλώνεις πάνω σε ένα ωραίο μπαλόνι, ας πούμε, σε ένα φουσκωτό θρόνο, αλλά ξέρεις ότι από ώρα της ώρας είναι να ξεφουσκώσει. Κάθεσαι μεν, αλλά τρέμεις κιόλας. Σου λέει τώρα να ξεφουσκώσει, σε λίγο θα ξεφουσκώσει, τώρα να πάμε κάτω, σε λίγο θα πάμε κάτω. Στίχος 12. Σε μια ώρα λέγει, 20 μάλλον, σε μια ώρα ερημώθησαν όλα αυτά. Τι λέγει στο στίχον 20. Εφραίνου επ' αυτή ουρανέ και οι Άγιοι και οι Απόστολοι και οι Προφήτε ότι έκρινεν ο Θεός το κρίμα ημών εξ αυτής. Χαρείτε λοιπόν για αυτήν ουρανή, Άγιοι, Απόστολοι και Προφήτες, γιατί ο Θεός έκρινε το δίκαιο και την ετιμώρησε. Δεν είναι ότι ο Θεός την ετιμώρησε. Τα έργα της αμαρτίας είναι που μας τιμωρούν. Και οι αδικίες που κάνουμε έρχονται πίσω και μας βρίσκουν. Κυρίως οι αδικίες. Όποιος άνθρωπος από εμάς αδικεί τον άλλο, πρέπει να το ξέρουμε ότι θα την πληρώσει την αδικία πολύ ακριβά. Ξέρετε ότι καλύτερα ο άνθρωπος να μαρτάνει, ξέρω εγώ, σαρκικά, να μαρτάνει με άλλους τρόπους, μπορώ να πω βέβαια, μου πεις αμαρτίες είναι όλες βέβαια, θάνατος ψυχής, αλλά η αδικία είναι μεγάλο κακό. Εκείνος που αδικά τον άλλον άνθρωπο, εκείνος που είναι άδικος άνθρωπος, θα τα βρει μπροστά του. Θα του έρθουν όλα πίσω. Θα τα πληρώσει όλα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν θα γλιτώσει από τίποτε. Και οι υπόλοιπες αμαρτίες είναι αδικία. Γιατί αδικούμε την ψυχή μας. Αδικούμε τον εαυτό μας. Όταν αμαρτάνουμε, όταν κυλιόμεθα μέσα στην αμαρτία, ουσιαστικά αδικούμε αιώνια την ύπαρξή μας. Την ψυχή μας, την αιώνια την αδικούμε. Αλλά η αδικία κατά του αδελφού μας έχει μεγάλη δυσκολία. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος ότι εφραίνεστε Άγιοι και Απόστολοι και Προφήτες, διότι όλοι αυτοί οι Άγιοι και οι Προφήτες και οι Απόστολοι εταλαιπωρήθηκαν και απέθαναν και αδικήθηκαν και διώχθηκαν και μαρτύρησαν μέσα σε αυτήν την πόλη, μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτό το σύστημα της αμαρτίας, της κακίας. Αλλά και ξέρουμε και από τη ζωή μας ότι είναι αδύνατο πράγμα άνθρωπος που αδικεί τον αδερφό του να μην τα πληρώσει όλα μετρημένα και πολλαπλάσια. Μπορεί όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχει πολλούς άλλους τρόπους και χειρότερους πολλές φορές. Αν είναι εδώ στην άλλη ζωή, έχει σημασία για μας. Γιατί θέλετε να τους δείτε. Μου θυμίζει ένα γεροντάκι απλό, ο οποίος
ήταν απλός και λέει, ρωτούσε μια μέρα, ρώτησε τον κύριο Παΐσιο, λέει, «Γέροντα, η Δευτέρα παρουσία θα γίνει μέρα ή νύχτα?» το τι θέλεις ευλογημένα μας, τι μέρα τη νύχτα, σημασία? Όχι, έχει σημασία. Γιατί θέλει να μάθει αν είναι μέρα ή νύχτα? Όχι, λέει, θέλω να δω αν είναι μέρα για να δω που θα πάνε μερικοί υποκριτές. Του λέει ευλογημένα, και αν είναι νύχτα πάρ' το κλεφτοφάναρο σου να φέξεις να δεις. Κοίταξε, σου πω κάτι. Γενικά όλοι μας, μην νομίζω ότι έχει κανένα από εμάς εδώ μέσα που είναι κουπάπανλοι, όπως τα λέμε στην Κύπρο, έτσι. Ποιος από εμάς δεν αδίκησε τον αδελφό του? Ξέρεις, μπορεί να νομίζομαι, ακόμα ρωτήσεις και μεγάλους καταχραστές και τοκογλύφους και ελληνούς και τρισάθλους, τέρατα δηλαδή, τέρατα, ανθρώπινα τέρατα, μπορεί να νομίζουν ότι δεν έχουν κάνει τίποτε. Και η συνείδησή τους να τους λέει ότι εσύ δεν έκαμες τίποτε. Όχι μόνο δεν έκαμες τίποτε, αλλά έκαμες και πολλά καλά έργα. Κατάλαβε, δηλαδή μπορεί να πίνει το αίμα του άλλου και την ίδια ώρα νομίζει ότι δεν έκαμα τίποτε. Να ευχόμαστε λοιπόν, θέλω να πω και τον εαυτό μας αυτό, μπορεί και εμείς να νομίζουμε ότι, ξέρεις, εγώ δεν αδίκησα κανένα. Νομίζεις δεν αδίκησες. Ξέρεις. Μπορεί να έχεις κατατραυματίσει την συνείδηση και την ψυχή του αδελφού σου και να μην το πήρες ειδήσει. Μπορεί και χωρίς να το καταλάβεις ακόμα. Ο τρόπος σου δεν είναι ανάγκη να πάρεις το ψωμί του άλλου. Ξέρετε ότι και με ένα λόγο και με ένα βλέμμα και με ένα χαμόγελο και με μια κίνηση μπορεί να σκοτώσεις τον άλλον άνθρωπο. Καμιά φορά το να σκοτώνεις τον άλλον είναι και με χωρίς λόγια δηλαδή. Καλύτερα του λες 1000 λόγια παρά του κάνεις εκείνο που του κάνεις. Λοιπόν, άρα μπορεί και εμείς να τα κάνουμε αυτά και να μην το καταλαβαίνουμε. Αλλά και αν πούμε ότι δεν αδικήσαμε κανένα, μα αδικήσαμε την ψυχή μας. Οι αμαρτίες μας είναι αδικία της ψυχής μας. Αδικήσαμε την αιώνια ψυχή μας, την αθάνατη ψυχή μας, την οποία μας έδωσε ο Θεός ως πολύτιμο είδος για να το διαφυλάξουμε εμείς στην αιωνιότητα. Και οι αμαρτίες που κάνουμε αδικούμε την ψυχή μας. Να ευχόμαστε λοιπόν να τα πληρώσουμε σε αυτήν τη γη. Γιατί αν τα πληρώσουμε σε αυτήν τη γη, να καθαρίσουμε λίγο, να ξεπληρώσουμε λίγα πράγματα εδώ. Αν δεν τα ξεπληρώσουμε εδώ και πάρουμε τα μαζί μας, θα βγούμε από εκεί μέσα με τίποτε. Θα βγούμε από εκεί μέσα με τίποτε. Δεν έχουμε σωτηρία. Ελπίζομαι στη θυσία του Χριστού μας, στο αίμα του Χριστού μας, και όποιος είναι ταπεινός και μετανοεί, έχει ελπίδα σωτηρίας. Λοιπόν, και ακόμα κάτι άλλο. Ξέρετε ότι παλαιότερα, δεν ξέρω, τώρα δεν γίνεται βέβαια, παλαιότερα στις κηδείες, ας πούμε, ο λόγος που πήγαιναν όλοι οι άνθρωποι, πήγαιναν, λέει, να συγχωρήσουν τον πεθαμένο. Και του έλεγαν, ο Θεός συγχωρήσει στα χωριά. Και στις κηδείες των μοναχών, όταν πεθάνει ένας μοναχός και μαζευτούμε όλοι για να κηδεύσουμε τον μοναχό, πριν βάλαμε το σώμα του μέσα στον τάφο, ένας, ο προεστός, διαβάζει εξ ονόματος του μοναχού του και κειμένου ένα κείμενο που λέει το εξής, αδελφοί και πατέρες, λέγει, επειδή μπορεί εγώ ως άνθρωπος, ζώντας μαζί σας τόσα χρόνια, να έχω λυπήσει ή να έχω στεναχωρήσει κάποιον από εσάς, είτε εξ αγνίας μου, είτε γνώση μου, είτε θέλοντας, είτε μη θέλοντας, γι' αυτό σας παρακαλώ να με συγχωρέσετε. Και λέει ο Προστός, και να πούμε όλοι μαζί, ο Θεός συγχωρήσε και λέει σε αυτόν. Και λένε όλοι μαζί, με ένα στόμα, αλλά όλοι το λένε, ο Θεός συγχωρήσε και λέει σε αυτόν, ο Θεός συγχωρήσε και λέει σε αυτόν. Και παλαιότερα όταν είχε μέσα στα χωριά που ήξεραν οι άνθρωποι τις καταστάσεις τους, όταν απέθνησκαν κάποιοι που ήταν μαλωμένοι με άλλον ή τέλος πάντων γίνονταν αδικίες και πράγματα, έκαναν το πάνω να φέρουν εκείνον τον αδικημένον ή αυτόν που δεν μιλούσε ή οποιοδήποτε, να πάει εκεί να τον συγχωρέσει.
Και αυτό που έμεινε σε εμάς που πάνε και ρίχνουν χώμα από πάνω είναι μια παλαιά πράξης που ρίχνοντας το χώμα λέει ο Θεός συγχωρέσε, ο Θεός να σε συγχωρήσει. Όχι με την κακή έννοια, διότι αμαρτάνει όχι μόνο αυτός που κάνει το κακό, αλλά και αυτός που δεν συγχωρεί τον αδερφό του. Και αυτός που λέει όχι εγώ δεν σε το συγχωρώ. Να πας εκεί να βράζεις μες στην κόλαση και να σε δω κιόλας. Να βράζεις κι ας είμαι στο διπλανό καζάνι. Αλλά αφού και μόνο που θα σε δω σαν να έχω γλάζει εκεί μέσα, θέλω, η μεγαλύτερη με ευχαρίστηση. Ναι, αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να γίνεται, πρέπει να συγχωρούμε τον άλλον άνθρωπο. Διαφορετικά ούτε ο Θεός θα μας συγχωρέσει εμάς. Γι' αυτό ναι μεν, καμιά φορά μας πνίγει το άδικο. Όταν αδικηθούμε λέμε κοίταξε με αδίκησε, με έκαμε, με έφτιαξε και εγώ ταλαιπωρούμαι, εγώ ξέρω εγώ τραβώ όλη μου η ζωή γιατί εκείνος με και εκείνος καλοπερνάει, πέρασε καλά κτλ. Και εντάξει τώρα καλά να πάθει έτσι που τραβά, καλά να του συμβεί, αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα. Ναι μεν δικαίως πάσχει εκείνος για τα κακά που έκαμε, αλλά και εμείς που δεν συγχωρούμε είμαστε μπορώ να πω χειρότερα από τον άλλο. Γιατί εκείνος θα τιμωρηθεί και τιμωρείται και μπορεί τιμωρούμενος να μαλακώσει η ψυχή του και να πει Θεέ μου συγχώρεσέ με και να μετανοήσει και να σωθεί. Ενώ εμείς που δεν το συγχωρούμε γινόμαστε χειρότεροι από εκείνο και εμείς δεν θα συγχωρηθούμε βέβαια. Εάν δεν συγχωρούμε τον αδελφό μας δεν θα μας συγχωρέσει και εμάς ο Θεός. Αυτό είναι δόγμα, το είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Άφεση μην το αφιλήματα εμών ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες εμών. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μας όπως και εμείς συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων. Εάν δεν συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων ούτε και ο Θεός θα μας συγχωρήσει εμάς. Αυτό να μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι όποιος άνθρωπος μέσα στη ψυχή του έχει παράπονα εναντίον του άλλου που έχουμε, είμαστε άνθρωποι, πληγωνόμαστε ο ένας με τον άλλο και συντοχρόνω όταν περπατά και η ηλικία μας μπορεί να συμβούν πράγματι γεγονότα στη ζωή μας πολύ δύσκολα που άλλος πραγματικά να μας βάλει μαχαίρι και να κάνει την καρδιά μας και εμάς ας πούμε και είναι πολύ δύσκολο να το συγχωρέσουμε. Παρά τα αυτά μας δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να το συγχωρέσουμε και ξέρετε ότι καμιά φορά ακόμα και με το στόμα δύσκολα το λέει ο άλλος. Να σας πω εγώ έτσι περασμένος από τη μοναχική κηδεία όταν έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν και λένε ξέρεις έχω μέσα μου παράπονα κατά της πεθεράς μου, κατά της μάνας μου, κατά της αρφής μου, της νύφης μου, της κουνιάδας μου, ξέρω εγώ όλα αυτά τα ευαίσθητα σημεία. Λοιπόν λέει τη συγχωρώ πάτερ μου ή λέει εντάξει πέθανε τώρα, πέθανε ο Θεός συγχωρήσει αλλά έχω μέσα μου παράπονο. Λέω καλά συγχώρατη. Δεν μπορώ να τη συγχωρέσω. Λέω τουλάχιστον πέτω με το στόμα σου. Κάμε στο αυτό σου πες Κύριε σου Χριστέ συγχώρεσαι την δούλη σου. Δεν το λέει. Δυσκολεύει. Βρε παιδί μου πες την κουβέντα που σου λέω. Πες Κύριε σου Χριστέ συγχώρεσαι την δούλη σου. Δεν θέλει να το πει. Ακόμα και χωρίς έστω και αν δεν το λέει η καρδιά μας. Έστω και με το στόμα σου πέτω. Έτσι. Κάτι είναι. Σιγά σιγά θα έρθει και το άλλο. Όπως ας πούμε και το συγγνώμη. Βλέπεις έψεσαι σε όλος πας τα κάρβουνα και του λες εντάξει έκαμε σου τα κακά όλα αυτό που σου έκαμε. Πήγαινε πες ένα συγγνώμη, συγχώραμε. Συγχώραμε για το γεγονός που έγινε. Λέει μα τι να του πω αφού μέσα μου βράζω. Καλά πέτου το συγγνώμη έστω και με το στόμα σου. Και σιγά σιγά θα έρθει και το επόμενο. Διότι αν δεν αρχίσεις από το πρώτο σκαλοπάτι θα πας στο επόμενο και στο επόμενο. Πες Θεέ μου συγχώρεσε αυτόν τον άνθρωπο, συγχώρεσε αυτή τη γυναίκα, συγχώρεσε αυτόν τον άνθρωπο που με κατέστρεψε, που με τραυμάτισε, που με έκαμε και εμά. Πες το έστω και με τα λόγια σου και πίεσε τον εαυτό σου να το λέει και δυο και τρεις και πέντε και δέκα φορές την ημέρα και λίγο 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 θα μαλακώσει και η καρδιά σου και θα καταλάβεις ότι ελευθερώνεσαι από αυτό το κακό που σε τρώει και σένα. Ενώ αν τα κρατάς μέσα σου και τα επαναφέρεις και τα επαναφέρεις και τα επαναφέρεις, τι γίνεται, είναι σαν ένα πράγμα που ως που γυρίζει παράγει ενέργεια και όσο το επαναφέρεις
πιο πολύ ενέργεια παράγει και μετά ποιον καίει, και εσένα που τα έχεις μέσα στη ψυχή σου και καίεις και τους άλλους και δεν ωφελεί κανένα. Ενώ εάν εσύ συγχωρήσεις, ξέρετε, είναι αυτά τα πράγματα, έχουν ένα μυστήριο. Εάν μέσα στη ψυχή σου καλλιεργείς κακούς λογισμούς για τον άλλο, τότε και ο άλλος κατά έναν παράδοξο τρόπο γίνεται χειρότερος. Γίνεται εκείνος χειρότερος. Δηλαδή πάει ο Σαντανάς και τα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Ενώ όταν εσύ αγωνίζεσαι να συγχωρέσεις και να παραβλέψεις και να αγαπήσεις τον άλλο, έστω και αν υπάρχει μεγάλος πειρασμός μέσα στην υπόθεση αυτή, κόβεται τη επικοινωνία, αυτόν τον συγκοινωνούν το δοχείο, σαν να την κόβεις ας πούμε, και δεν αφήνεις πλέον το δηλητήριο να έρθει μέσα στη δική σου ύπαρξη, να σε δηλητηριάσει και να σε ταλαιπωρήσει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας να μάθουμε να συγχωρούμε τους ανθρώπους και να προσευχόμαστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς, να προσευχόμαστε για αυτούς που μας ταλαιπωρούν, που μας σκανδαλίζουν, που μας πληγώνουν, για αυτούς που δεν μας θέλουν, που δεν μας χωνεύουν, που μας μισούν, που και μόνο που μας βλέπουν νεκατώνε στο μάχη τους, να προσευχόμαστε για αυτούς. Έτσι θα τους βοηθήσουμε και εκείνους, έτσι θα ελευθερωθούμε και εμείς, ώσπου τα επαναφέρουμε μέσα μας και τα λέμε και τα ξαναλέμε, χειρότερα γινόμαστε και χειρότερα γίνονται και εκείνοι και γίνεται ένας δαιμονικός μήλος, ένας μήλος του σατανά που μπαίνουμε όλοι μέσα ύστερα. Και μας αλέθει εκεί μέσα και άμα μπεις μες στο μήλο θα γίνεις λιώμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν οι άδικοι ας ευχόμαστε να πληρώσουμε σε αυτήν τη ζωή για να καθαρίσουμε τον εαυτό μας και να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και καθαρμένοι. Διαφορετικά, εάν δεν φύγουμε καθαροί και καθαρμένοι, τότε αιώνια πλέον θα είμαστε χωρισμένοι από τον Θεό μέσα στην απόλυτη εκείνη δυστυχία και στον πόνο. Λοιπόν, στο στίχο 21. «Και ήρεν εις άγγελος ισχυρός λίθων ως μήλον μέγα και έβαλεν εις την θάλασσα λέγον, ούτως ορμήματι βληθήσετε Βαβυλώνη μεγάλης πόλης και ομοί ευρεθιέτη». Τότε ένας άγγελος, λέει και Κυρίου, πήρε ένα μεγάλο λίθο, μια μεγάλη μιλόπετρα, έτσι. Την πήρε, τη σήκωσε, την έριξε μέσα στη θάλασσα. Σκεφτείτε λοιπόν με το νου σας να πέφτει μέσα στη θάλασσα μια μεγάλη πέτρα, ένας βράχος τεράστιος που πέφτει με ορμή και κατευθείαν πάει στον πάτο. Έτσι λέγει, με αυτόν τον τρόπο θα καταστραφεί η Βαβυλώνα, η μεγάλη πόλη, και δεν θα βρεθεί ποτέ πια. Έτσι. Ανοίγει η γη και η θάλασσα και την καταπίνει. Και στίχος 22. «Και φωνή κιθαροδών και μουσικών και αυλητών και σαρπιστών, ουμή ακουστεί εν σιέτη. Και πας τεχνή της πάσης τέχνης, ουμή ευρεθεί εν σιέτη. Και φωνή μήλου, ουμή ακουστεί εν σιέτη. Και φως λίχνου, ουμή φανεί εν σιέτη. Και φωνή νυμφίου και νύμφης, ουμή ακουστεί εν σιέτη. Ότι οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης, ότι εν τη φαρμακεία σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη. Και εν αυτοί αίματα προφητών και αγίων ευρέθη και πάντων των εσφαγμένων επί της γης». Στίχος 22, επιστρέφομαι πίσω και λέει «Και ήχος των κιθαριστών και των μουσικών και των αυλητών και των σαρπικτών δεν θα ακουστεί πλέον σε σένα, και τεχνίτες κάθε τέχνης δεν θα ξαναβρεθούν σε σένα πια, και δεν θα ξανακουστεί σε σένα ο θόρυβος της μιλόπετρας, και φως λιχναριού δεν θα φέξει σε σένα, ούτε θα ακουστεί η φωνή του γαμπρού και της νύφης, γιατί οι έμποροι σου ήταν οι δυνάστες της γης, γιατί με τις μαγείες σου επλανέθηκαν όλα τα έθνη. Το αίμα των προφητών και των Αγίων και όλων όσων σφαγιάστηκαν επάνω στη γη βρέθηκε χυμένο πάνω σε αυτήν». Και τελειώνει το 18ο κεφάλαιο με αυτούς τους στίχους. Ήτανε η περιγραφή, η τραγική περιγραφή αυτής της πόλεως, της Βαβυλώνος, της Μεγάλης, η οποία έφτασε σε τέτοια μεγάλη δόξα, αλλά δόξα η οποία ήταν βασισμένη πάνω στην αμαρτία και πάνω στην ασωτεία και πάνω στην αποστασία από τον Θεό, και εκεί που μεσουρανούσε και ήταν σε αυτόν τον κολοφόνα της δόξης,
έπεσαν απότομα και καταστράφηκαν τα πάντα και οι πάντες και όλοι όσοι ήλπιζαν και όλοι όσοι ήσαν μαζί της και κοινωνούσαν μαζί της. Έχετε κάτι να ρωτήσετε για να μην πάμε στο επόμενο κεφάλαιο που είναι μεγάλο και αυτό. Μισό λεπτό να έρθει το. Εδώ, Πάτερ Μιχαήλ. Πανερώτατε, θέλω να επιμείνω λίγο πάση στο θέμα της αδικίας. Κάποιος σε αδικά, όμως δεν το γνωρίζει ότι σε αδικά. Εσύ δεν μπορεί να πάρει να του πεις συγχωρώ. Μα τι σου έκαμε, δεν σου έκαμε τίποτα. Εάν εσύ που σε έχει αδικήσει, προσεύχεσαι καθημερινά και λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον τάδε. Είναι αρκετό. Εάν ένας άνθρωπος μας αδικά και δεν ξέρει ότι μας αδικά, καλά είναι τέλος να μην ξέρει. Γίνεται να μην ξέρει. Δεν το ξέρει. Κοιτάξτε, αν αδικά εμάς, θα αδικά και άλλους. Αυτό που είπε δηλαδή να προσεύχομαι και λέω Κύριε Ιησού Χριστέ συγχώρεσαι τον δούλο σου. Ναι, είναι τέλειον, είναι τελειώτης. Να μην του πω, δηλαδή ούτε καν να τον στεναχωρέσω ότι είμαι αδικάς. Όμως υπάρχει και μια άλλη έτσι όψη του πράγματος. Δηλαδή εντάξει, με αδικά και εγώ λέω Θεέ μου συγχώρεσέ τον και δεν έχω τίποτα. Αλλά αυτός που αδικά, αδικά και τον εαυτόν του. Δηλαδή, κάνει κακό και του εαυτού του όμως. Και μπορεί, ας πούμε, να σου πει καλά, εντάξει, ας πούμε. Γιατί δεν μου είπε και με έναν λόγο να μην αμαρτάνω. Εντάξει, εσύ προσεύχεσαι για μένα και δεν έχεις τίποτα με μένα. Εγώ όμως κάνω το κακό. Και συνεχίζω να το κάνω. Και θα το κάνω χωρίς να το ξέρω. Δεν είναι καλό με έναν καλό τρόπο να προσευχόμαστε το φωτίσιο Θεό να πάυσει να μαρτάνει έτσι συνάδικα ή εμείς αν έχουμε μέσα μας ειρήνη μπορούμε να του πούμε κοίταξε με τρόπο να πούμε χωρίς να θέλω να σε πληγώσω, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, σε μειώσω, χωρίς τίποτα ας πούμε, απλώς σου λέω ότι με αυτόν τον τρόπο που μου συμπεριφέρεσαι με πληγώνεις και με αδικείς και αυτό κάτι είναι. Γιατί νομίζω ότι ένας άνθρωπος που κακοποιεί ας πούμε τον άλλον, έστω και δεν το καταλαβαίνει, βλάπτει τον εαυτόν του. Δεν πρέπει να το καταλάβει κάποτε. Δεν πρέπει κάποιος να του πει, κοίταξε ρε παιδί μου ας πούμε, δεν κάνεις καλά. Βέβαια θα μου πεις, επειδή εγώ είμαι το θύμα του, ας το πει κάποιος άλλος. Καλά, να προσεύχεσαι ο φωτής αυτό να πάψει, αλλά δυνατόν μόνο ένας να είναι το θύμα του. Δυνατόν θα δικήσει και άλλους αργότερα. Πάντως η κίνηση να πεις ότι εντάξει Χριστέ μου συγχώρεσέ τον και φώτισέ τον και κατεύθυνε τα διαβήματά του τέλος πάντων σε κάθε αγαθόν έργο είναι πράξης αρετής, είναι κάτι το οποίο λέει το Ευαγγέλιο να κάνουμε. Εάν έχουμε αυτή την ειρήνη και την απάθεια και το πούμε με αγάπη, δεν θα κάνουμε άσχημα. Εάν βλέπουμε όμως ότι αν πάμε να το πούμε, μπορεί να τσακωθούμε, μπορεί να γίνουμε μαλλιά κουβάρια κτλ. Καλύτερα να του το πει άλλος. Και ας το φωτίσει ο Θεός. Ναι, κυρία Αναστασία. Έχω μια απορία αν παστούρουν το θέμα. Αδικά μας ο άλλος, το Ευαγγέλιο λέει να φτάσουμε στην τελειότητα, να πάμε να του ζητήσουμε εμείς συγγνώμη. Φταίει μας ο άλλος και να του πούμε εμείς συγγνώμη. Η απορία μου είναι, ας υποθέσουμε ότι του είπαμε, που δεν το καταφέρνουμε, δεν το φτάνουμε, αλλά τι ωφελείται εκείνος όταν εμείς του πούμε συγγνώμη. Αν του πούμε συγγνώμη, εσύ φταίεις.
το κάνουμε συγγνώμη λέμε, ναι. Αλλά με έφερες στο αμήν. Όχι, ο άλλος είναι να πει... Ξέρω, αστείο πολύ. Ναι, αλλά ο άλλος είναι να πει, είδες, έφτεξε, ήρθε και είπε μου συγγνώμη. Εμείς ταπεινωνούμαστε, ας πούμε, να ωφεληθούμε, γιατί να ταπεινωθούμε. Ο άλλος πώς... Μα και όταν κάνουμε ελεημοσύνη, ναι. Και δίνω τα λεφτά μου στον άλλο, μπορεί και ως μέσα στο τελείο, κοίταξε το κορόιδο, μου δίνει τα λεφτά του. Ναι. Και να με θεωρεί κορόιδο. Και εν πολλής γινόμαστε κορόιδα συχνά πυκνά. Έτσι, σε αυτούς που δίνουμε χρήματα. Κυρίως αυτοί όλοι που έρχονται από την Ελλάδα έτσι ομαδικά και γυρίζουμε πιστοποιητικά και παριστάνουν τους διάφορους. Λοιπόν, αυτοί είναι πράγματι. Γνώση μας γινόμαστε κορόιδα, ας πούμε. Όταν δίνω τα λεφτά μου στον άλλο, μπορεί άλλο να λέει μέσα του, έλα εδώ κορόιδο, δώσ' μου κι άλλα. Ας λέει ό,τι θέλει εκείνος. Η ελεημοσύνη είναι ελεημοσύνη. Εγώ δεν είναι σε αυτόν που δίνω τα λεφτά μου, στον Χριστό. Έτσι, αν εγώ αυτό πιστεύω, έχω το μισθό μου από τον Θεό. Τώρα τι θα κάνει εκείνος, ας κάνει όπως νομίζει. Ας τα φάει, ας τα πετάξει, ας πάει να βρει κι άλλα κορόιδα. Αλλά εκείνος που κάνει ελεημοσύνη, λαμβάνει το μισθό από τον Θεό. Όταν μπορώ να πω το άλλο συγγνώμη, και ο άλλος λέει, βέβαια, βλέπεις, εγώ έχω δίκιο, αυτός είναι ο ένα δίκο ευρισκόμενος. Εντάξει, ας πει ό,τι θέλει. Εγώ είναι που ωφελούμαι όμως, ταπεινωνόμενος και λέγοντας συγγνώμη στον αδελφό μου. Το πώς θα το πάρει, εκείνος ας το πάρει όπως νομίζει, ας κάνει ό,τι θέλει. Μα μήπως και όταν μας λέει ο Χριστός να μην εκδικηθείτε τον άλλον άνθρωπο, έτσι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μπορώ να το συντρίψω άμα θέλω. Δεν το κάνω. Και με προκαλεί. Και με προκαλεί να το κάνω. Και δεν το κάνω. Δεν φαίνομαι πάλι κορόιδο μπροστά στα μάτια του. Δηλαδή πρέπει να το ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο για να το ακολουθούμε δεν συμβιβάζεται με την κοσμική λογική. Έχει τη δική του λογική το Ευαγγέλιο. Που καμιά φορά στα μάτια των ανθρώπων είναι ανοησία. Εμείς μωρίδια Χριστών, λέει ο Απόστολος. Για την αγάπη του Χριστού φαινόμαστε χαζοί και ανόητοι και κορόιδα. Αλλά δεν είμαστε. Θέλουμε και κάνουμε έτσι. Έτσι. Διαφορετικά έρχεται ο άλλος και με βρίζει και δεν το απαντώ. Και λέει, βλέπεις, μου απαντά γιατί τα παραδέχεται. Βρε, άμα θέλω, λαλό σου 10 φορές παραπόντια που μου λέεις. Και να βρίζω, θε, ξέρω και γλώσσα αν έχω και στόμα αν έχω. Αλλά δεν θέλω. Δεν είναι που σε φοβάμαι, δεν είναι που δηλειώ να πω ή που δεν ξέρω. Και δεν σε φοβάμαι και ξέρω και άμα θέλω λέω απ' όλα. Αλλά δεν θέλω. Φαίνομαι κορόιδο, φαίνομαι ότι είμαι το θύμα. Ναι, ας φαίνεται έτσι. Εντάξει, λέω συγγνώμη. Και άλλος μου λέει, να το κορόιδο, ήρθε και μου είπε συγγνώμη. Εντάξει, θα δούμε στο τέλος ποιος ήταν το κορόιδο. Ναι, Γιώργο. Γέροντα, σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε ότι είναι καλά να προσευχόμαστε για τους άλλους. Πολλές φορές όμως σας έχω ακούσει να λέτε ότι μακάρι ας πούμε να τα καταφέρνουμε να προσευχόμαστε για μας. Και πάλι προσευχόμενοι για μας είναι σαν να προσευχόμαστε και για τους άλλους. Δηλαδή πρέπει να προσευχόμαστε για τους άλλους. Και αν ναι, με ποιον τρόπο, με ποιες λέξεις, με ποιες φράσεις. Ναι. Κοίταξε, βέβαια η προσευχή είναι μια ολόκληρη κατάσταση. Αρχίζει από ένα απλό «Κύριε σου Χριστέ ελέησον τον δούλο σου» μέχρι από το να φλέγεται η καρδιά μου από αγάπη και πόνο για τον αδελφό μου. Έρχεται ένας και μου λέει, ξέρεις, κάνε μια προσευχή για μένα γιατί είμαι ασθενής. Και λες μέσα σου, «Κύριε σου Χριστέ ελέησον τον δούλο σου». Εντάξει, προσεύχεσαι, είναι μια προσευχή. Μπορεί όμως να το πάρεις πιο ζεστά το πράγμα αυτό και να πεις, θα κάνω μια ώρα προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο. Ή θα κάνω μια γρυπνία για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα μέτρα, όπως και για τον εαυτό μας. Άλλος προσεύχεται, κάνει το σταυρό του και κοιμάται το βράδυ και λέει προσεύχομαι κάθε νύχτα. Και άλλος προσεύχεται ώρες ολόκληρες. Είναι δηλαδή κατά το μέτρο εκάστου ανθρώπου και η προσευχή που κάνει. Όμως είναι καλό και οφείλουμε να ευχόμαστε για τους αδελφούς μας. Και όταν ας πούμε σου λέει ο άλλος, κάνε μια προσευχή για μένα. Εντάξει,
δεν μπορεί να κάνεις αγρυπνία, δεν μπορεί να κάνεις μια παράκληση, αλλά μέσα σου πες δύο λόγια προσευχής, Χριστέ μου, βοήθησε το πλάσμα σου, ελέησον τον δούλο σου, πες δύο-τρεις φορές την ευχή για αυτόν τον άνθρωπο. Μη λες ότι εντάξει, θα πω την ευχή για μένα και θα πάει και αυτός μέσα. Εντάξει, όταν προσευχόμαστε για μας, η προσευχή μας αγκαλιάζει όλον τον κόσμο. Αλλά στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα και ως άνθρωποι εν τω κόσμο βρισκόμενοι και με τα μέτρα τα απλά και πτωχά που έχουμε, καλό είναι, καλλιεργεί την αγάπη, καλλιεργεί τη συμπάθεια, καλλιεργεί τη συνείδηση του ενός σώματος, του ενός ανθρώπου, το να πω για τον αδελφό μου, Χριστέ μου, βοήθησε το δούλο σου. Έτσι. Ή ακούω κάτι κακό που έγινε, ας πούμε, έτσι, στον κόσμο και λέω μέσα μου, Χριστέ μου, βοήθησε τον κόσμο σου. Αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε αυτή την ώρα εμπερίστατοι, που είναι, ξέρω εγώ, σε μια δυσκολία. Ή να ενθυμούμε, ας πούμε, τους ασθενείς, τους ανθρώπους που είναι μέσα στο νοσοκομεία, μέσα σε εγκαταλελειμμένοι. Είναι σημαντικό για μας να έχουμε αυτή τη συνείδηση της δυσκολίας του κόσμου όλου. Βέβαια, πάντοτε, όπως είπαμε, ανάλογα με τα μέτρα τα οποία έχουμε. Ο Γεροπαΐσιος αγρυπνούσε όλη νύχτα προσευχόμενος υπέρ όλου του κόσμου. Εμείς, έναν πάτερ ημών και νομίζουμε ότι φτάσαμε και στα μέτρα του Μεγάλου Αντωνίου. Έναν πάτερ ημών και δεν το λέμε κιόλας. Το λέμε σε δύο-τρεις δόσεις. Έστω, ένα Κύριε λέσου να λέμε για τον αδερφό μας. Είναι σημαντικό, είναι βοηθά εμάς πρώτα απ' όλα και ύστερα και τους άλλους. Πρέπει να προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας. Προσευχή πότε είναι καλύτερο, το βράδυ ή το πρωί? Η προσευχή είναι εν παντή καιρό και τόπο. Αλλά έχεις δίκιο που ρώτησες, έστω και αν φάνηκε έτσι απλή ερώτηση, αλλά το βράδυ πάντοτε είναι πιο πρόσφορο για προσευχή, διότι την ημέρα βιάζεσαι να πάνε στις δουλειές σου, κινούνται τα πράγματα γύρω σου, είναι ημέρα, παίζουν τηλέφωνα, κάνουν. Η νύχτα είναι ησυχία. Όταν όλα ησυχάζουν γύρω και πού είναι να πάω τη νύχτα. Εντάξει, τώρα μπορεί να πάει κανείς και τη νύχτα ακόμα έξω, αλλά τέλος πάντων. Πες ότι νύχτα, πού να πάμε, ας πούμε. Η ησυχία της νυχτός, η ώρα της νυχτός, βοηθά πρακτικά. Και ξέρετε, πρέπει να καταλάβουμε ότι και η προσευχή, τουλάχιστον στα μέτρα τα δικά μας, χρειάζεται και συνθήκες. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις, α, θα βάλω την τηλεόραση και θα σταθώ να προσευχηθώ και να πω και το απόδειπνο και να βλέπω και το μάτσο να μην το χάσω, ας πούμε. Καταλάβες. Έγινε. Κλείς την τηλεόραση, ας πούμε. Θέλεις μια εικόνα του Χριστού. Θέλεις κάτι, ας πούμε. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι. Εντάξει, αν είμαστε σε εκείνη την τελειότητα, δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, θέλω και την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, θέλω και το καντήλι μου, θέλω και το θυμίαμά μου, θέλω και την ψαλμωδία μου ακόμα, ας πούμε, και την ησυχία, όσοι είναι δυνατόν μέσα στα δεδομένα που μπορώ να έχω. Αν είναι δυνατόν. Α, τώρα αν δεν είναι δυνατόν, εντάξει, και όπου και να είσαι, ξέρω ανθρώπους που έχουν διωγμό μέσα στο σπίτι τους και προσεύχονται μέσα στις τουαλέτες, μέσα στα μπάνια και εισακούνται προσευχή τους και κάνουν και θαύματα μάλιστα. Μέσα στις τουαλέτες προσεύχονται. Δεν έχουν άλλο χώρο. Δεν μπορούν άλλη ώρα. Και πάνε και τους χτυπούν και την πόρτα. Πόσες ώρες μέσα. Τι κάνεις. Εκείνος προσεύχεται. Και δεν είναι ένας και δύο περιπτώσεις. Πολλοί άνθρωποι μέσα στο σπίτι τους τελούν υποδιωγμό τέτοιον, ας πούμε, μπορούν να προσευχηθούν. Παρά τα αυτά όμως, εάν έχουμε τη δυνατότητα, σίγουρα και οι συνθήκες και το κλίμα και το περιβάλλον είναι διαφορετικά. Βλέπετε, μπαίνεις μέσα σε μια εκκλησία. Ό,τι και να κάνεις σπίτι σου είναι άλλο, αλλά όταν μπεις μέσα στην εκκλησία είναι άλλο. Άλλη ατμόσφαιρα του ναού. Άλλη ατμόσφαιρα της εκκλησίας. Γιατί είναι καθαγιασμένοι, είναι, τα πάντα είναι για προσευχή, τυπογραφίες, τα καντήλια, οι εικόνες, το θυμίαμα, οι λειτουργίες, τα πάντα. Έχει σημασία. Έχει σημασία. Έχει κάποιος άλλος κάτι να ρωτήσει? Μήπως σας άνοιξα την όρεξη με όλα αυτά που σας είπα?
Όχι. Γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα από τη... από τη διέξοδο ότι έχει νηστήσει με εδέσματα, λέει, δίπλα. Αλλά με τέτοια κείμενα που διαβάζομαι, ποιος σας έρωξε να πάει να φάει. Τέλος πάντων. Πάντως θα είναι ευχάριστο. Καλά είναι να αλλάξετε και τη διάθεσή σας. Να την επισκεφτείτε και την διέξοδο, μα να μην γίνει αδιέξοδο στο τέλος. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί, πρώτο Θεός, σε 15 μέρες, Τετάρτη, την ίδια ώρα. Κάναμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίο, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.